Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Συγχωρέστε με, δεν έχω το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή πάνω μου, γιατί προσπαθώ να κάνω το βίντεο λίγο γρήγορα λόγω χρόνου. Λοιπόν, μου είχε ζητηθεί σε ένα σχόλιο να κάνω ένα βίντεο σχετικά με αυτό που θα σας πω. Σχετικά με το τρέιλερ που είχε γίνει για το συνέδριο της υπογονιμότητας. Λοιπόν, εγώ αφού το είδα αυτό το βίντεο 4 φορές για να καταλάβω ακριβώς τι λέει, θέλησα να κάνω το σχόλιο μου πάνω σε αυτό, γιατί μου ζητήθηκε η άποψή μου. Έτσι, λοιπόν, θέλω να σας πω κάποια πράγματα γρήγορα, σχετικά με το τι πιστεύω. Καταρχάς, το α και το ω, τα έχω γράψει εδώ στο τετράδιο για να μην τα ξεχάσω και πω αρλούμπες, να το πω έτσι. Λοιπόν, το α και το ω, παιδιά, για μένα είναι σωστή ενημέρωση. Τι 20, τι 30, τι 40, τι 50 χρονών, πρέπει να είμαστε σωστά ενημερωμένες, μιλάω για τις γυναίκες, σχετικά γύρω από το θέμα αντισύλληψη, εγκυμοσύνη, γονιμότητα, μητρότητα, όλα αυτά πρέπει να είμαστε σωστά ενημερωμένες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί ειδικότερα στην εγκυμοσύνη ξέρεις και τι εξετάσεις πρέπει να κάνεις και τι θα αντιμετωπίσεις και αργότερα στην μητρότητα. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείς, πώς πρέπει. Τέλος πάντων, υπάρχει πρέπει σε αυτό. Τέλος πάντων, να είμαστε ενημερωμένες. Λοιπόν, στο βίντεο λέει για 40 χρονών και καλά ότι πας 41-42 και πότε θα κάνεις παιδί. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Εμένα η μάνα μου με έκανε στα 40 και τον αδερφό μου στα 42. Σίγουρα η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ως γνωστόν όσο πιο, πώς το λένε, όσο πιο μεγάλη είναι μια γυναίκα σε ηλικία, 40 και πάνω εννοώ, πάντα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για σύνδρομο Down. Και δεν το λέω, δεν είμαι γυναικολόγος, μου το έχει πει η γυναικολόγος μου και στις 2 μου εγκυμοσύνες. Έτσι, αλλά όμως πρέπει να πούμε το εξής. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, το δέχομαι. Μπορεί μια γυναίκα να τακτοποιήσει. Θα σας πω πάνω το σχόλιο μου πάνω σε αυτό στο τέλος του βίντεο. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στην Ελλάδα, το λέω γιατί στην Ελλάδα γίνεται το συνέδριο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλους παράγοντες, όπως ο χαμηλός μισθός. Όταν έχεις χαμηλό μισθό, αυτόματα σου προκαλείται και ένα ψυχολογικό στρες, διότι υπάρχει μια ανασφάλεια για το τι θα δώσει το παιδί σου, πώς θα τα βγάλεις πέρα οικονομικά, γάλατα, φαγητά, pampers και όλα αυτά που χρειάζεται ένα μωρό και στη συνέχεια ένα παιδί. Το επίδομα στην Ελλάδα δεν γνωρίζω πόσο είναι, συγχωρήστε με γι' αυτό, δεν ξέρω. Στη Βαυαρία, τουλάχιστον εκεί που μένω εγώ, ξεκινάει από 214 ευρώ το μήνα για το κάθε παιδί. Νομίζω από το τρίτο παιδί είναι 250, αν δεν κάνω λάθος. Και από τον 13ο μήνα του παιδιού, ζωής του παιδιού, μέχρι και τον 36ο, στη Βαυαρία πάντα, το κράτος σου δίνει άλλα 250 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε τώρα στην Ελλάδα πολλές ώρες εργασίας. Αυτό από μόνο του είναι πολύ αγχωτικό για τη γυναίκα, γιατί το παιδί, το μωρό, όσο γνωρίζουμε, απαιτεί 24 ώρες το 24ωρο να είσαι μαζί του, έτσι. Όταν μια γυναίκα πρέπει να δουλέψει πολλές ώρες μέσα στη μέρα της, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με το παιδί της. Τώρα θα μου πεις, μα έχει βοήθεια. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι να έχεις βοήθεια. Το θέμα είναι να ασχοληθείς εσύ με το παιδί σου. Το έχω πει αυτό σε άλλο βίντεο, δεν χρειάζεται να μακρηγορώ. Λοιπόν, ναι, αυτό γράφω και εδώ, ότι χρειάζεται χρόνο με τα παιδιά της, ειδικά όταν δεν έχει βοήθεια. Εγώ ξέρω πολλές φίλες μου στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν παιδάκια, όχι παιδάκι, δεν έχουν βοήθεια και δυσκολεύονται. Γιατί άλλες δεν μπορούν να βρουν δουλειά, γιατί ο εργοδότης ξέρει ότι έχεις παιδιά, άρα δεν θα είσαι ευέλικτη στις ώρες εργασίας. Άλλες δουλεύουν για λίγο για να μπορούν και να συνεισφέρουν στο σπίτι και να έχουν και χρόνο με τα παιδιά. Και είναι λίγο πνικτικό αυτό. Λοιπόν, πάμε στην άδεια μητρότητας. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζω πώς είναι η άδεια μητρότητας. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ λίγο διάστημα, 2 μήνες, 3. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη, ας γράψει κάποια μανούλα από κάτω που ζει στην Ελλάδα και γνωρίζει. Στη Γερμανία είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Ελλάδα, ναι. Πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή τώρα φαντάσου να έχεις το μωρό σου 2 μηνών, να θυλάζεις, καλή ώρα, και να
Να μην έχεις άδεια, ξέρω εγώ, δεν είναι λίγο τραγικό αυτό? Δεν ξέρω, εμένα θα με στεναχώρησε πάρα πολύ, θα με άγχωνε αυτό το πράγμα. Δεν, για μένα όχι, δεν είναι καλό αυτό. Παιδεία γύρω από το θέμα. Σας είπα, αντισύλληψη, γονιμότητα, εγκυμοσύνη, μητρότητα. Πρέπει να υπάρχει παιδεία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει παιδεία γύρω από αυτό το θέμα. Τουλάχιστον όχι όσοι τόσοι θα έπρεπε. Όχι τόσοι όσοι θα έπρεπε, sorry. Θα έπρεπε λοιπόν, μη σας πω, να υπάρχει και μάθημα στα σχολεία για αυτό το ζήτημα. Το θεωρώ εξίσου σημαντικό, όπως και με το πώς να συμπεριφερόμαστε στο δρόμο, άμυνα και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, λέγεται στο τρέιλερ που παρακολούθησα για το πανεπιστήμιο. Εγώ, όπως έχω πει σε άλλο βίντεο προηγούμενο, πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν να έχουμε τελειώσει τις σπουδές μας και έπειτα να ξεκινήσουμε οικογένεια. Όμως αυτό δεν είναι απόλυτο, έτσι. Υπάρχουν κοπέλες που αποφασίζουν να σπουδάσουν πιο μετά όταν έχουν οικογένειες ή στα 20 τους, στα 18 τους οι κοπέλες που πάνε να σπουδάσουν μένουν έγκυες και αποφασίζουν και να κρατήσουν το παιδάκι τους και να συνεχίσουν τις σπουδές τους, και αυτές είναι άξιες και πρέπει όλοι μαζί να τις χειροκροτήσουμε, γιατί είναι άξιες σεβασμού και χειροκροτήματος, έτσι. Λοιπόν, δεν το επικροτώ. Πιστεύω ότι δεν θα... Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, πιστεύω ότι δεν θα το έκανα. Θα σπούδαζα πάλι, θα έδινα όλη μου την προσοχή εκεί και έπειτα θα έπαιρνα την απόφαση να ξεκινήσω να κάνω οικογένεια, προγραμματισμό οικογένειας κτλ. Τώρα θα μου πεις, έχεις δύο παιδιά και έκανες το σεμινάριο. Ναι, έκανα το σεμινάριο ένα χρόνο, αλλά άλλο να σπουδάζεις προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και άλλο να κάνεις ένα σεμινάριο σαν αυτό που έκανα εγώ, που εντάξει, κατά τα ψέματα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση, έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, δουλειά έχω γράψει εδώ. Λέει στο βίντεο η κοπέλα ότι έκανες καριέρα και τώρα... Όπως είπα και παραπάνω, καλή δουλειά για μένα δεν είναι μόνο να παίρνεις μάνι-μάνι, δεν είναι μόνο το απόλυτο χρήμα. Είναι να υπάρχει και σεβασμός. Αν ο εργοδότης σου μάθει ότι είσαι έγκυος και... Δεν ξέρω, δεν σε δέχεται, δεν αποδέχεται ότι μπορεί να νιώθεις αδιάθετη, να ζαλάδες κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο... Είναι ωραίο αυτό να το νιώθει μια γυναίκα. Πιστεύω ότι την αγχώνει και αυτό είναι από μόνος του ένας παράγοντας. Τι εννοώ? Ότι μια γυναίκα θα προτιμήσει να έχει μια σταθερή δουλειά, να γίνει σταθερή στη δουλειά της, ενώ μόνιμη, έτσι ώστε όταν έρθει αυτή η άγια στιγμή να μείνει έγκυος, να μην έχει το φόβο ότι που θα με διώξουν, θα με απολύσουν. Αυτό από μόνο του καθιστά πάρα πολύ ψυχοφθόρα, μόνο και μόνο τη σκέψη του να κάνει μια γυναίκα παιδί, γιατί φοβάται. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Εγώ, ας πούμε, έλεγα ότι πρώτα θέλω να γίνω μόνιμη στη δουλειά μου και μετά έχει ο Θεός και τα υπόλοιπα. Αλλά να φύγει αυτό το βάρος από το κεφάλι μου, να μην το έχω άγχος και μετά όλα θα έρθουν από μόνο τους. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το βίντεο που είδα, έτσι. Δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό. Σταματήστε, ρε παιδιά, να τρομοκρατείτε τις γυναίκες που είναι άνω των 40 ετών ότι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό. Προφανώς και υπάρχουν γυναίκες που μπορούν να κάνουν παιδιά μετά τα 40, μετά τα 45. Εδώ αυτό μπορούσαν να το κάνουν πριν δεκαετίες. Δεν μπορούν να το κάνουν τώρα που η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και δεν υπάρχει ουσιαστικά πρόβλημα. Ναι, μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες. Να πρέπει να επέμβει η τεχνολογία τύπου ξεσωματική και τα λοιπά, αλλά αυτό το πράγμα που είδα, πόσο περισσότερο θα μπορούσε να αγχώσει μια γυναίκα όταν βλέπει τη διαφήμιση 41, 42, 43. Για μένα θα ήταν καλύτερο να υποθεί στο βίντεο ότι ναι, μεν μειώνονται οι πιθανότητες, αλλά σίγουρα μπορείς και εσύ να γίνεις μανούλα. Παρά αυτό το πράγμα και το βλέμμα της κοπέλας στο βίντεο με το άγχος ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της, όχι. Για μένα είναι πολύ ακατάλληλο αυτό το βίντεο. Βασικά, όχι ακατάλληλο. Είναι λάθος διατυπωμένο όλο αυτό που έχει υποθεί και όλο λάθος το όλο θέμα.
Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν σου δίνει ελπίδα. Ναι, μεν σου λέει στο τέλος του βίντεο σωστά ότι ενημερώσου κτλ. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Και όχι μόνο για την εγκυμοσύνη και για τη γονιμότητα. Για όλα πρέπει να ενημερώνεται μια γυναίκα και γενικά. Και ο κόσμος και οι άντρες πρέπει να ενημερώνονται. Γιατί μπορεί μια γυναίκα να μπορεί να συλλάβει, αλλά ο άντρας με τον οποίο είναι να μην μπορεί να συλλάβει. Να συλλάβει εννοώ να μπορεί το σπέρμα του να μην είναι δυνατό και να ευθύνεται αυτός, έτσι, που και εκεί μπορεί να επέμβει η τεχνολογία. Τόσα και τόσα θαύματα γίνονται σήμερα, λίμωνο, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τώρα μια γυναίκα που προσπαθεί να κάνει 10-15 χρόνια παιδί, να έχει φτάσει 42-43, ακόμα να ελπίζει και να βλέπει αυτό το βίντεο και να κοκαλώνει. Δεν είναι τραγικό, δεν είναι άσχημο, δεν είναι λυπηρό. Όχι. Το κάνω λοιπόν αυτό το βίντεο γιατί μου ζητήθηκε να το κάνω. Προσπάθησα να πω όλα όσα πιστεύω σε γρήγορο χρόνο για να μην σας κουράζω. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Μην απογοητεύεστε. Δεν ξέρω, μην απογοητεύεστε. Όλα μπορούν να γίνουν σε αυτή τη ζωή. Όλα σήμερα μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Και με τεχνολογία αλλά κυρίως με τη θετική σκέψη. Όταν έχουμε στο μυαλό μας, αχ, είμαι 42 χρονών, δεν μπορώ να κάνω άλλο παιδί. Είμαι 45 χρονών, δεν μπορώ να κάνω άλλο παιδί. Δεν θα βγει. Δεν θα βγει. Αν πεις όμως ότι είμαι 42 χρονών και εγώ ακόμα το παλεύω, είμαι 45-47 χρονών και ακόμα το παλεύω και θα τα καταφέρω, ή θα τα καταφέρεις, δεν θα καταφέρεις. Πίστη στον εαυτό σου χρειάζεται και ένας πολύ καλός γιατρός, πιστεύω. Ε? Λοιπόν, παιδές και κορίτσια, κορίτσια μας κάποιο πολύ, αυτή ήταν η. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Υποστήριξη χρειάζεστε όλες εσάς, όλες εσείς οι μανούλες, οι μελλοντικές μανούλες που προσπαθείτε να κάνετε παιδάκι. Εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Μην το βάζετε κάτω ποτέ. Να προσπαθείτε πάντα μα πάντα και εσείς οι άντρες που ακούτε να είστε και εσείς υποστηρικτικοί. Και οι πεθερές, το λέω πολύ σημαντικό αυτό, όλα παίζουν ρόλο. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, η δουλειά, τα λεφτά κτλ. Όλα μαζί φτιάχνουν ένα ωραίο κλίμα για να μπορέσει μια γυναίκα να χαλαρώσει και να αφήσει τον Θεό ή όπου αλλού πιστεύετε δεν ξέρω, να της χαρίσει αυτό το θαυματάκι. Αν είναι πεθερά, λέει ότι αυτή ακόμα 40 χρονών για να μην έχει κάνει παιδί, δεν πιάνει. Αυτά τα πράγματα που έχω ακούσει, μην τα λέτε. Είστε γυναίκες να προσπαθείτε να μπαίνετε στη θέση της νύφης σας και να τη στηρίζετε, να την αγαπάτε και να της δείχνετε μπράκτος την αγάπη σας και οι άντρες. Να της λέτε, μωρό μου, αγάπη μου, δεν ξέρω πόσο αλλιώς φωνάζει τη γυναίκα σας. Εμείς θα το γουστάρουμε όταν ερχόμαστε σε επαφή. Δεν θα κάνουμε ό,τι κάνουμε με σκοπό να πιάσουμε παιδί, πολύ σημαντικό αυτό. Και όποτε έρθει, εμείς να είμαστε καλά. Λοιπόν, έσβησε εδώ πέρα το ring light, δεν ξέρω για ποιο λόγο. It's okay όμως. Αυτά είχα να σας πω. Φιλάκια πολλά και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με είδατε. Γεια σας.